Αλλά βοηθούν σε αυτό. Και γι' αυτό συνήθως δεν είχαμε προβλήματα, αλλά αντίθετα είχαμε βοήθειες. Έτσι, ευτυχώς που ήταν και αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, τώρα, στα τμήματα που είναι μέχρι, που έχετε όλες τις κάλπες που είναι μέχρι 300 άτομα, έχετε δυνατότητα δύο γραμματέων την πρώτη Κυριακή. Εντάξει. Μέχρι πόσα? Δύο γραμματείς, μέχρι 300 άτομα. Μέχρι 300 γραμματείς. Εκεί που έχετε όλες τις κάλπες. Στα άλλα τμήματα έχουν διαχωριστεί έτσι, ούτως ή άλλως είναι μικρό, είναι δύο και δύο κάλπες. Έτσι, άρα εκεί ένας γραμματέας. Και στα πρώτα τμήματα βέβαια δύο γραμματείς μόνο για την πρώτη φορά. Και προβλέπονται δύο γραμματείς και στις μεγάλες πόλεις. Έτσι, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τα λοιπά που δεν μας ενδιαφέρει. Μας γι' αυτό το λέω. Αλλά εδώ όσοι έχετε. Λοιπόν, εκεί συμφέρει τι. Να, βέβαια το γραμματέα. Να πω λίγο για το γραμματέα γιατί καμιά φορά μπορεί να δημιουργηθεί και κάποια παρεξήγηση. Το γραμματέα τον διορίζει η Εκπαιδευτική Επιτροπή. Όμως. Και έτσι μπορεί λοιπόν εσείς να βάλετε ένα γραμματέα να δουλέψει από την προηγούμενη, να σας βοηθήσει, να τα φτιάξετε, ένα δικό σας άνθρωπο και να η Φορευτική Επιτροπή θεωρητικά να θέλει να βάλει κάποιον εκεί επειδή το θέλει ο Δήμαρχος ή ο Κοινοτάχης κτλ. Έχει συμβεί αυτό, όμως σε αυτή την περίπτωση συνήθως και αυτοί δεν επιμένουν επειδή αν. Θα πρέπει να μιλήσετε από πριν, βέβαια. Αν είναι, αν είναι Φορευτική Επιτροπή, καταρχήν αποφασίζει η Φορευτική Επιτροπή και όχι ο Δήμαρχος και ο Κοινοτάχης. Δεν έχουν καμιά δουλειά αυτοί. Εντάξει. Συνήθως μπορεί να συστήσουν κάποιους ανθρώπους εκεί. Τώρα, καμιά φορά είναι καλό να έχετε άνθρωπο της περιοχής που ξέρει τους κατοίκους. Σε μικρά μέρη που τους ξέρουν, δεν βλάπτει να έχετε. Αν όμως εσείς έχετε δικό σας άνθρωπο, επειδή θα δουλέψει από πριν, δεν μπορεί να σας πει κανείς τίποτα γιατί θα, αν η Φορευτική Επιτροπή την άλλη μέρα το πρωί πει ότι εγώ θέλω γραμματέα, ο γραμματέας παίρνει βεβαίως για δύο μέρες. Πότε δούλεψε εκείνος ο γραμματέας δύο μέρες. Θα πρέπει από την προηγούμενη να έχει έρθει να σας βοηθήσει οτιδήποτε. Έτσι έχετε εσείς έναν άνθρωπο. Δικό σας. Σας λέω καμιά φορά, δεν είναι και κακό κάποιος από την περιοχή που γνωρίζει, γιατί υπάρχουν ονόματα που μοιάζουν, έτσι, υπάρχουν κάποιοι ή υπάρχουν ασάφειες σε κάποια ονόματα και μπορεί να σας πει ότι πράγματι είναι ο τάδε, του τάδε κτλ. Μερικές φορές υπάρχουν και τέτοια σφάσματα. Λοιπόν, ξεκινάω από τα ΣΟΣ, έτσι. ΣΟΣ επίσης είναι οι ετεροδημότες. Θα δείτε και οι διπλογεγραμμένοι, αυτό δεν είναι τίποτα. Ο διπλογεγραμμένος απλά σημαίνει ότι είναι γραμμένο σε δύο εκλογικούς καταλόγους, σε διαφορετικούς εκλογικούς καταλόγους, σε διαφορετικά μέρη. Θα ψηφίσει, θα σας υπογράψει δήλωση όμως, ότι δεν έχει ασκήσει αλλού το εκλογικό του δικαίωμα. Στους ετεροδημότες μπαίνει το εξής θέμα. Οι ετεροδημότες έχουν μπει σε ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών για να ψηφίσουν. Ναι, ναι. Οι ετεροδημότες έχουν υποβάλει αίτηση να συμπεριληφθούν σε ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών στην περιοχή που κατοικούν. Αυτοί λοιπόν ψηφίζουν εκεί για ευρωεκλογές. Εάν έχετε ειδικό κατάλογο ετεροδημοτών, αυτοί θα ψηφίσουν για Ευρωβουλή. Μόνο. Αυτοί ψηφίζουν σε δήμους και κοινότητες μόνο στην περιοχή που είναι γραμμένη στα δημοτολόγια, δηλαδή που είναι στους εκλογικούς καταλόγους. Δηλαδή, μην έρθει κάποιος που είναι, παράδειγμα, έχει το ε δίπλα, δεν έχετε κατάλογο ετεροδημοτών, έτσι. Έχει το ε το όνομά του, ψηφίσει, είναι γραμμένο στους εκλογικούς σας καταλόγους, ψηφίσει και μετά πάει να ψηφίσει Ευρωβουλή. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό απαγορεύεται. Αυτός για Ευρωβουλή θα ψηφίσει εκεί που είναι στους καταλόγους, έτσι, και στάθει ότι. Είναι ο κ. Σταματόπουλος, όποιοι είναι και υποψήφοι, να ευχηθώ καταρχήν κάθε επιτυχία σε όλους. Είναι η Νάνση, ο Στάθης Σταματόπουλος.